Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπάρες καταλήψουν και κινητοποιήσεων σήμερα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικούν το σχολείο και τη ζωή που τους αξίζει. Η υποχρηματοδότηση και οι ελλείψεις σε προσωπικό και υλικά αποτελούν τα κυριότερα προβλήματα της εκπαίδευσης, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο με αλλαγές που, όπως υποστηρίζουν, θα βάλουν περισσότερα εμπόδια στο δικαίωμα για μόρφωση και δωρεάν παιδεία. Συνθήματα, ένταση και οργή στις φωνές τους και κρατώντας πανό, δεκάδες μαθητές διαμαρτυρήθηκαν σήμερα στον πύργο ζητώντας σχολείο να μορφώνει και όχι να εξοντώνει. Κινητοποίησεις έγιναν και σε πάνω από 30 πόλεις της χώρας, με το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο των Μαθητών να έχει ήδη ανακοινώσει από τις προηγούμενες μέρες πως θα υπάρξουν κινητοποίησεις και καταλήψεις σε πολλά σχολεία σήμερα. Στο πλευρό των μαθητών βρίσκονται οι ΕΛΜΕ καθηγητών, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος, καθώς και η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μαθητών των Μουσικών Σχολείων. Αγωνιζόμαστε για κάποια συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε ολιγομελή τμήματα σε όλα τα σχολεία του πύργου και της χώρας μας. Ζητούμε επίσης να περιοριστεί η ιδιωτική παιδεία σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί η κοινωνική και η δημόσια παιδεία. Μας απασχολεί πολύ ότι υπάρχει έλλειψη του εξοπλισμού μας στα σχολικά μας εργαστήρια, πράγμα που εμποδίζει ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία σκέφτονται να ακολουθήσουν θετική κατεύθυνση. Γιατί θέλουμε να περάσουμε στους καθηγητές ότι πρέπει να μας καταλάβουν και ότι θέλουμε ένα καλύτερο σχολείο, το σχολείο που μας αξίζει και σχολεία που να μας μορφώνουν και όχι που να μας σκοτώνουν. Στην ουσία θέλουμε πιο πολλά τμήματα, γιατί όσο είμαστε πολλά παιδιά σε ένα τμήμα, δεν γίνεται σωστότερο το μάθημα. Διεκδικώντας το σχολείο και τη ζωή που τους αξίζει, μαθήτριες και μαθητές βροντοφώναξαν για τα βιβλία και τους καθηγητές που δεν έχουν, μα και για μια άλλη κοινωνία που ονειρεύονται. Με όλους τους μαθητές της χώρας θέλουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο σχολείο και μια καλύτερη παιδεία για να είμαστε δίπλα στον κάθε μαθητή. Θέλουμε σχολείο να μορφώνει και όχι να εξοντώνει. Ξεκινήσαμε στα λιώμενα, προσπαθήσαμε να φύγουμε άπειρες φορές. Κάναμε πορείες, κάναμε καταλήψεις, μιλάγαμε με τους τοπικούς αρχόντες κτλ. Όμως δεν υπήρχε ανταπόκριση. Και όπως βλέπετε, ακόμα και σήμερα είμαστε εδώ. Οπότε ένα από τα αιτήματα είναι και το κτηριακό που είπαμε. Ναι, και ότι τα τμήματα είναι 26 άτομα, 27, ενώ θα έπρεπε να είναι κάτω από 20 για να γίνει σωστό μάθημα. Στην Ηλία κλειστά παρέμειναν σήμερα 30 σχολεία, γυμνάσια, γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Μαθητές βρέθηκαν στην πρωτεύουσα του νομού με σημείο συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία. Από εκεί ξεκίνησαν πορεία στους δρόμους της πόλης. Στο δεύτερο λύκειο συναντήθηκαν με καθηγητές, οι οποίοι συμμετείχαν στην τρίωρη στάση εργασίας που κηρύχθηκε από το συνδικαλιστικό τους όργανο. Ξέρετε ότι λειτουργούμε με 2.500 αναπληρωτές μόνο, ενώ έχουν φύγει από το 2011 και μετά σε σύνταξη 17.000 εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα προβλήματα οξύνονται συνεχώς, τα τμήματα μεγαλώνουν, είμαστε σε 27 τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια ανησυχία που πιστεύω ότι βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση. Η πρωτοβουλία των γονέων είναι σημαντική, θα πρέπει να πάρουμε και εμείς τη σκητάλη ως εκπαιδευτική, να διεκδικήσουμε ταυτόχρονα με τα γενικά αιτήματα και τα κλαδικά. Θα πρέπει επιτέλους να γίνουν μόνιμοι διορισμοί στην παιδεία. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τα παιδιά συνέχισαν την πορεία με προορισμό τα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου και έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας καταθέτοντας τα αιτήματά τους. Πορεία πραγματοποίησαν και στους δρόμους της Πάτρας μαθητές από γυμνάσια και λύκεια της πόλης και του νομού της Αχαΐας, διαμαρτυρώμενοι για τα χρονίζοντα προβλήματα στο χώρο της παιδείας. Σήμερα έχουμε κατεβεί στο δρόμο όχι μόνο για να χάσουμε μάθημα, και δεν κάνουμε καταλήψη για να χάσουμε μάθημα, γιατί αυτό είναι το πιο, αν θέλετε, το πιο μεγάλο επιχείρημα που χρησιμοποιούν για να μας πούνε ότι κάνουμε καταλήψεις. Κατεβαίνουμε για να αγωνιστούμε, γιατί οι ελλείψεις στα σχολεία πραγματικά είναι πάρα πολλές. Όπως δεν έχουμε πετρέλαιο για να ζεσταθούμε και δεν έχουμε και βιβλία. Και, γιατί μας τα δίνουν σε φωτοτυπίες. Και εμείς είμαστε αυτοί που θα δώσουμε τη μάχη της ζωής μας και για να βρούμε δουλειά, για να έχουμε ένα πιάτο ψωμί να τρώμε. Ένα από αυτά είναι να μην καταργηθεί καμία ειδικότητα από τα ΕΠΑΛ. Να υπάρχει θέλουμε στα σχολεία ελεύθερη πρόσβαση των μαθητών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βασικά να δείξουμε ότι προσπαθούμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα
που δεν το έχουμε διεκδικήσει μάλλον ακόμα.